Είναι σημαντικός ο αγώνας που διεξάγεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο, διότι πρέπει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να βοηθήσει την Ουκρανία και καταλαβαίνει ότι η Αμερική το θέλει, απλώς υπάρχει το θέμα και με το Μεξικό. Άρα, επί της ουσίας, τι γίνεται. Συνεχίζει να πιέζει η κυβέρνηση, ανακοινώνει μάλιστα ο Μπάιντεν και στον Ζελένσκι ότι ενώ τηλεφωνικά ότι είναι σίγουρος ότι θα πετύχει αυτόν τον στόχο, πρέπει να τον πετύχει αυτόν τον στόχο, όχι μόνο για την προεκλογική εκστρατεία, διότι αυτό είναι δευτερεύον στη σκέψη του Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη Ουκρανία και το βλέπουμε επί του πρακτέου. Αυτό επίσης που έχει σημασία, ειδικά τώρα που είδαμε και τον θάνατο του Λαβάλνη, είναι ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ιδέα ότι η Ρωσία κάνει επιθέσεις μόνο προς τα έξω. Κάνει επιθέσεις και εναντίον της, γιατί πολύ απλά θέλει να ελέγχει τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να επιζήσει στην αντιπολίτευση. Μιλάμε πραγματικά για μια δικτατορία και αυτό το βλέπει ειδικά ο Μπάιντεν στην Ευρώπη, γιατί καταλαβαίνει ότι η εισβολή στην Ουκρανία, άμα δεν υπάρχει βοήθεια τόσο από τους Ευρωπαίους, και εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεγάλη Βρετανία που είναι τώρα εκτός, αλλά ειδικά την Αμερική και γενικότερα το ΝΑΤΟ, τότε μπορεί πολύ εύκολα η Ρωσία να πάει να χτυπήσει και άλλες χώρες, όπως είναι η Μολδαβία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Πολωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι το ΝΑΤΟ να είναι ενωμένο σε αυτό το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, επειδή υπάρχει μια υποστήριξη και ειδικά από την Αμερική, βλέπουμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις που οφείλονται σε πολιτικάνικες ουσιαστικά προσεγγίσεις, αποτελούν μια μεγάλη ζημιά για την Ουκρανία, γιατί υπάρχει καθυστέρηση και επί του εδάφους. Κατά συνέπεια, άμα δεν υπάρχει εξοπλισμός, πώς θέλετε να αμυνθούν αποτελεσματικά σε αυτήν την βάρβαρη εισβολή. Αυτό είναι το λεξιλόγιο που έχει στο μυαλό του ο Μπάιντεν και το ξεκαθαρίζει με μεγάλη άνεση, το κάνει επίσης και η αντιπρόεδρος, γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι μια μεγάλη μάχη που δεν έχει σημασία μόνο για την Αμερική όπως το θεωρούμε, έχει σημασία για την Ουκρανία, έχει σημασία όμως και για την Ευρώπη, γιατί πρόκειται για την αντίσταση του ελεύθερου κόσμου. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να καταλάβουμε ότι όταν θα ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων της Αμερικής, και όταν θα πάρουν και οι Ρεπουμπλικάνοι αυτό που θέλουν για το Μεξικό, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Αυτό όμως που θα είναι κρίμα είναι ότι στο ενδιάμεσο μπορεί να έχουν χαθεί και πόλεις πολύ απλά λόγω αυτής της καθυστέρησης, ενώ δεν είχε κανένα νόημα, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να ζήσει ελεύθερη η Ουκρανία, όπως είναι ελεύθερη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ελεύθερη η Αμερική.